Εντάξει, εδώ πέρα πρόκειται πλέον για ένα οργανωμένο σχέδιο. Τώρα μπορώ να το πω σίγουρα. Δεν είναι αναζωπηρώσεις, πιστεύω. Δυστυχώς είναι νέες αιστείες. Αυτό μας δείχνουν τα πράγματα. Βέβαια θα το δει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία αυτά πηγαίνουν προς αυτό το που σας λέω. Ειλικρινά πλέον εδώ πέρα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν μπορεί ούτε η πυρασβεστική πλέον, ούτε εμείς. Επιχειρησιακό σκέλος με την πυροσβεστική. Υπάρχουν προβλήματα, αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να κάτσουμε να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, να κάτσουμε να τα κουβεντιάσουμε, για να μπορούμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν δικάζω κανέναν. Εγώ αυτή τη στιγμή περιμένω ο Δήμος μου να ηρεμήσει. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι οργανωμένο αυτό που γίνεται. Πάρα πολύ φοβάμαι ότι είναι, διότι δεν μπορεί συγχρόνως, προσέξτε. Σήμερα το πρωί μπήκε στο Ροδάκινο φωτιά, τη σβήσαμε τη γενέση της. Μπήκε στην Αγία Γαλήνη φωτιά, τη σβήσαμε τη γενέση της. Μπήκε εδώ πέρα στα Σαχτούρια φωτιά και πηγαίνει προς τον Άι Γιώργη να καταστρέψει όλο τον κόσμο. Και μπαίνει τώρα καινούργια φωτιά στην Κρία Βρύση. Πέστε μου τώρα, μπορεί κάποιος να τα βάλει με όλα αυτά που συμβαίνουν? Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι ρηπές ανέμου είναι 11 μποφόρ. Δεν γίνεται να παλεύουμε άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάνω έκκληση στην πολιτεία, μιλώ με τον υφυπουργό και θα ξαναμιλήσω τώρα ότι πλέον εμείς, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Με το ΣΥΝΟΥΚ τι έγινε, Δήμαρχε? Το ΣΥΝΟΥΚ δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει. Έφτασε στα Χανιά, αλλά πρέπει να κάνει ανεφοδιασμό, άρα θα υβραδιάσει και δεν θα μπορέσει να έρθει. Μα ακούστε να δείτε, δεν είναι μόνο πυρόπληκτη. Εδώ πρόκειται πλέον για ένα οργανωμένο σχέδιο, το πιστεύω. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε να σβήνουμε τη φωτιά στα Σαχτούρια και να παρουσιάζεται μέτωπο στην Κρία Βρύση. Δεν γίνεται να σβήνουμε τη φωτιά στην Κρία Βρύση, λέω τώρα παράδειγμα χάρη, γιατί πάμε τώρα εκεί, και να παρουσιάζεται στην Αγία Γαλήνη και μετά να παρουσιάζεται στο Ροδάκινο. Αυτά πρέπει να δούμε και από αύριο πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν κάποιοι επιτίδιοι έχουν βάλει στο μυαλό τους κάποια πράγματα. Τους λέω όμως ένα πράγμα. Όσο θα είμαι δήμαρχος, δεν πρόκειται να οικοδοποιήσουν κανένα στρέμμα χωραφιού, Δήμαρχε, από τα ΚΑΗ. Το είπατε, αυτό να το ξέρουν. Το είπατε σωστά πριν και θέλω να το επαναλάβω για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Εδώ δεν είμαστε για να δικάσουμε κανέναν. Θέλω όμως να βάλουμε λίγο τα δεδομένα κάτω και με αφορμή το γεγονός ότι υπήρχε και υπάρχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης καιρικά, να μας πείτε αν είστε ικανοποιημένος από τις δυνάμεις και τις ενισχύσεις που υπάρχουν στην περιοχή σας, στο Δήμο σας. Θα σας πω γιατί μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρος. Όπως εχθές είπα ότι δεν ήμουν καθόλου ικανοποιημένος, σήμερα η πυροσβεστική μέσα στα Σαχτούρια έδωσε μάχη. Αυτή είναι η αλήθεια. Χθες δεν ήταν έτσι. Σήμερα έγινε αυτό και έτσι γλιτώσανε τα Σαχτούρια. Μαζί με τους εθελοντές όμως, Δήμαρχε, και τους κατοίκους εδώ που αρνήθηκαν να φύγουν. Βεβαίως. Θα σας πω λοιπόν ότι οι εθελοντές του Δήμου δώσανε μια ακόμα μεγαλύτερη μάχη, διότι τα μικρά πυροσβεστικά τα δικά μας μπήκανε μέχρι το τελευταίο σπίτι και δεν αφήκαμε να καεί καμία κατοικία. Στείλανε 3 εναέρια μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Κανένα δεν μπορούσε να επιχειρήσει, δυστυχώς. Με 12 μποφόρ ρηπές τα βλέπαμε από κάτω πώς τα κινούσαν. Ήταν έτοιμα να πέσουν. Και προς Θεού δεν θέμε κανείς έτσι να πάρει ένα ανθρώπινο θύμα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που ζητώ τόσα χρόνια να το κάνουμε πραγματικότητα. Πάμε στην πρόληψη, δεν πάμε στην καταστολή. Η πρόληψη είναι δέλτα τάξη σταθμός στα Δαριβιανά με ένα κλιμάκιο, στην Κρία Βρύση και ένα κλιμάκιο στη Μύρτιο. Όλες αυτές οι αποζημιώσεις που θα δώσει. Είναι πολύ μικρή η δύναμη εκεί, δυσανάλογη σε σχέση με αυτό που έχει να αντιμετωπίσει, βέβαια, με την κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει. Να σας πω κάτι. Το 2018, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, ήταν το τελευταίο αίτημα για αναβάθμιση του σταθμού που έπεσε στο κενό. Βεβαίως, βεβαίως, είχα κάνει. Και τώρα ξανάστηλα και πριν ένα μήνα, 20 μέρες ξανάστηλα αίτημα. Αυτό λοιπόν, έχουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό τον Τουρνά μαζί με τον Κεφαλογιάννη και την κυρία Λιονί, την Αντιπεριφερειάρχη, την Παρασκευή. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να λήξει πάρα αυτά. Αν θένε να βοηθήσουν στο να σταματήσουν οι πυρκαγιές. Πάμε πρόληψη και όχι καταστολή. Καταστολή με 11 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις. Είμαι ειλικρινά σας λέω πολύ οργισμένος, διότι βλέπεις αγώνες και θυσίες που κάνουμε για να αναπτύξουμε αυτή την περιοχή και να τελειώνουν όλα αυτά
επειδή θα μας εγκαταστρέψουν οι φωτιές. Κάνετε έτσι πολύ σωστά και υπερθεματίζετε. Δεν είναι μόνο λύση η εκένωση, είναι και αυτή προφανώς, αλλά η πρόληψη είναι το πρωτεύον. Το κυρίαρχο σε αυτές τις περιπτώσεις που ζούμε είναι να σωθεί η ανθρώπινη ζωή, αλλά και η περιουσία. Μην το ξεχνάμε αυτό και μην το βάζουμε στην άκρη. Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που ζούσαν από ελιές πολύ... και από σκοτόπια και τώρα δεν έχουν τίποτα. Ακούστε. Εγώ είμαι γεωπόνος στο επάγγελμα και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτούς τους ανθρώπους. Τι ζόρι τραβάνε. Υπάρχουν ανθρώποι τώρα, σας το λέω με επίγνωση, που δεν έχουν πλέον κανένα γεωργικό εισόδημα. Τέλος.